Τι είπατε για τους ηθοποιούς, ότι είναι ποθηκιάντραποι, είμαστε στον αέρα. Και πρέπει να καλημερίσουμε μια πολύ αγαπημένη μας φίλη. Και καθόλου ποθηκιάντραποι. Τι εννοείς ποθηκιάντραποι? Επειδή είπες ότι οι ηθοποιοί είναι ποθηκιάντραποι. Ναι, έχουμε μια άνεση μεταξύ μας. Έχουμε, ναι, έχουμε, είναι η αλήθεια. Ναι. Καλημέρα σας. Μα ήταν που γίνεται. Τι ακούγεται το πράγμα? Α, να βουζουνίζουμε στα αυτιά μας. Α, τον Τούντι Χούερ που ακούγεται δεν είναι χαλήν τώρα. Προλόγησε, πανάντους καμώ να σταματήσουν. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την πολύ αγαπημένη και πολύ τάλαντη και εγώ θεωρώ πως το πλάσμα είναι η χαρά της ζωής. Ξέρεις το και εκτός αέρα. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Έχουμε τη Χριστίνα την Παυλίδου. Χριστίνα μου, έφτανε πόσο χαιρόμαστε που είσαι σήμερα μαζί μας. Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολλά. Να είσαι καλά. Γιατί αγαπώ σας και τους και πολλά. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Θέλω να σου πω πως που την περασμένη εβδομάδα που ήρθε η Ελένη και σας καμάρωσε, πως δεν σταμάτησε να μιλά δευτερόλεπτο για την παράσταση. Αγάπη μου, ευχαριστώ, Ελένα. Και δεν είναι μόνο η Ελένη. Δεν το κάνω επειδή για να με ευχαριστήσεις, το κάνω γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετική η παράσταση. Ναι, δηλαδή μέχρι και τους εργάτες που είναι έξω είπαν τους να έρθουν να δουν την παράσταση. Μιλούμε πως. Δηλαδή λέει καλημέρα, λεωφορείο πόθος. Okay. Και δεν είναι μόνο η Ελένη. Είναι και οι ακροατές μας, γιατί κάνουμε διαγωνισμούς από τη Δευτέρα για προσκλήσεις για την παράσταση. Σήμερα δίνουμε άλλες δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Παρασκευής. Ωραία. Και έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Πώς τα πάτε, Χριστίνα? Πάμε καλά, εντάξει. Είναι μια παράσταση που αγαπήσαμε πάρα πολύ εμείς που συμμετέχουμε. Νομίζω έχει βγει μια ωραία δουλειά. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για 2 μήνες με την Αλίκη την Δανέζη Κνούτσεν. Την Αλίκη την αγαπώ πολύ, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Και πραγματικά έχει φτιάξει μια μαγική παράσταση. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα τη δικαίωσε, γιατί σε κάποια στιγμή είχαμε κουραστεί τόσο πολύ που λέγαμε Παναγία μου να βγούμε πρεμιέρα να ησυχάσουμε να φύγει. Τέτοια δεν υπάρχει πραγματικά, η παράσταση δεν υπάρχει. Από την άποψη θα πας στο θέατρο και 2-2,5 ώρες όσες κρατάει το έργο θα μεταφερθείς αλλού. Ναι, γιατί έχει ένα ιδιαίτερα έντονο και πετυχημένο παρελθόν στον κινηματογράφο, ναι. Που νομίζω από τα λίγα που μου είπε η Ελένη, κατάλαβα πως έχει μεταφέρει αυτή την αισθητική. Ακριβώς, και στην αισθητική παράσταση του κινηματογράφου και την τέχνη που ξέρει καλά στην παράσταση. Και πραγματικά αυτά που ακούω τουλάχιστον από τους θεατές είναι ότι μπήκαμε μέσα στο κλίμα, είναι σαν να περπατούσαμε μέσα στις φτωχογειτονιές της Νέας Ορλεάνης το 40. Okay. Έχει φέρει τόσο πολύ την εποχή, την ατμόσφαιρα, αυτή την κατάντια, την δεκατάνς, αυτή τη μυρωδιά του χώρου τότε, με την ζωντανή μουσική επί σκηνής, την έγρα τραγουδίστρια που έχουμε μια καταπληκτική, καλά δεν το συζητώ, είναι η Ελενάρα, είναι φοβερή, η Ελένα Ικούση. Τα κουστούμια, τα σκηνικά, αλλά γενικά η Αλίκη έχει καταφέρει ένα νομίζω πολύ δύσκολο επίτευγμα να συνδυάσει, να έχει απόλυτο σεβασμό στο συγγραφέα και στην εποχή, αλλά με μια μοντέρνα ματιά. Αυτό πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι καταφέρει, ναι. Και θα επανέλθουμε να μιλήσουμε κι άλλο για την παράσταση και για τη Χριστίνα την ίδια. Εννοείται. Επειδή παραπονιέστε. Ναι. Όχι, εγώ να το πω. Πες. Το κυπριακό κοινό που το αγαπάμε. Ναι. Πάντα έχει μια καραμέλα μου την πιπιλά. Ναι. Που είναι. Γίνονται στην Κύπρο παραστάσεις όπως γίνονται στην Ελλάδα. Εσύ. Να πάτε την παράσταση στην Ελλάδα το Μάιο. Ναι. Αυτό είναι έτσι, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μας έχει καλέσει το θέατρο του Πειραιά. Είναι ένα θέατρο που τα τελευταία χρόνια έχει φιλοξενήσει μόνο ποιοτικές παραστάσεις και από Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Δηλαδή έχει γίνει μια πόρτα ότι είναι, πάω να δω καλές παραστάσεις, πάω να δω ποιοτικές παραστάσεις. Και μας έχει καλέσει να πάμε το Μάιο. Είμαστε πολύ ευτυχείς βέβαια γι' αυτό. Θα πάμε εκεί μια εβδομάδα, θα παίζουμε από Τρίτη μέχρι Κυριακή. Και ευχόμαστε να πάει καλύτερα εκεί όσον αφορά την προσέλευση του κοινού. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα υπάρχει περισσότερο, μεγαλύτερο μάλλον, έτσι, ποσοστό κοινού που βλέπει όχι μόνο κωμωδίες. Ναι. Στην Κύπρο, εντάξει, είναι λίγο πιο
ο κόσμος μαζεμένος όσον αφορά να πάει να δει μια παράσταση που δεν είναι κωμωδία, που είναι κάτι πιο ας πούμε βαρύ σε εισαγωγικά. Που εγώ πιστεύω ότι το Λεωφορείο Πόδος είναι μια πάρα πολύ απλή ιστορία. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι δύσκολο δηλαδή. Θες να μας πεις λίγα λόγια για την ιστορία? Mm-hmm. Άμα θέλετε βεβαίως. Βέβαια, ναι. Είμαστε όπως είπα στο Νέα Ορλεάνη το 1940, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δεκαετία του 1940, σε μια φτωχογειτονιά όπου ζει η Στέλλα με τον σύζυγό της, ένα Πολωνό μετανάστη, τον Στάνλεϊ Κοβάλσκι. Την ευτυχία και τον έρωτα του ζευγαριού έρχεται να διαταράξει η αδερφή της Στέλλας, η Μπλάνς. Η Χριστίνα Παυλίδου. Η Χριστίνα Παυλίδου, ναι. Του γνώμησα από την της Κίνθιας, αδερφή. Ναι, τέλος πάντων. Αυτή κουβαλάει μαζί της μια άλλη ατμόσφαιρα. Έχει υπάρξει μαζί με την αδερφή της βεβαίως. Ήταν ευγενείς, πλούσιες, γεωκτήμονες, με μεγάλη περιουσία, μορφωμένες κτλ. Έρχεται όμως σε μια στιγμή που τα έχει χάσει όλα. Έχει καταφέρει να φάει την περιουσία, να μείνει μόνη της και να κάνει κάποια πράγματα που την έχουν σημαδεύσει. Και η μόνη σανίδα σωτηρίας αυτή τη στιγμή είναι η αδερφή της. Mm-hmm. Πάει λοιπόν εκεί. Ο Πολωνός δεν αντέχει αυτή την κάθοδο. Αρχίζει μια αντιπαράθεση από την αρχή. Στην αρχή βέβαια υπάρχει ένα ερωτικό στοιχείο ανάμεσα στους δύο, mm-hmm. στην Πλάνς και στο Στάνλεϊ. Αλλά ο Στάνλεϊ ως ομός, στιγνός και τετράγωνος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τις ευαισθησίες και την τρέλα που κουβαλάει αυτή η γυναίκα. Έτσι έρχονται σε αντιπαράθεση και σιγά σιγά η Πλάνς οδηγείται στην τρέλα, αλλά πραγματικά με μια μαεστρία από τον συγγραφέα εξαιρετική. Mm-hmm. Δηλαδή βγαίνουν πράγματα πολύ πολύ βαθιά. Αγγίζει κόκαλο. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι ηθοποιοί που είναι μαζί σου στη σκηνή? Είναι νομίζω όλο το cast, από το έχεις δει και εσύ Ελένη μου, εξαιρετικό. Στο ρόλο του Στάνλεϊ Κοβάλσκι είναι ο Νίκος Πουρσανίδης. Είναι ελλαδίτης συνάδελφος που έχει δείξει πολύ ωραία δείγματα γραφής. Το κοινό το ξέρει κυρίως από το ρόλο του στην Πολυκατοικία. Στην Πολυκατοικία, αλλά και στα Κλεμμένα Όνειρα. Α, ναι, και στα Κλεμμένα Όνειρα. Στην το κυπριακό κοινό, γιατί στην Ελλάδα έχει κάνει πολύ θέατρο και έχει κάνει και πολύ κινηματογράφο. Από τα πρώτα του βήματα έχει παίξει σε ταινίες του Αγγελόπουλου, έχει πάρει. Είναι η οικογένεια. Ο αδερφός του είναι επίσης ηθοποιός. Ναι, και ο άλλος αδερφός είναι ο Πουρσανίδης, ο ποδοσφαιριστής. Α, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, άλλοι συνάδελφοι είναι στο ρόλο της Στέλλας είναι η Γιολάντα Χριστοδούλου, mm-hmm. πολύ αγαπημένη συνάδελφος. Ναι, ναι. Στο ρόλο του Μίτς ο Στράτος Σοπίλης. Επίσης και από την Ελλάδα. Εξελλάδος. Mm-hmm. Εξελλάδος, εξαιρετικός και ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Επίσης είναι ο Ευαγόρας Θεοδοσίου, η Άννα Παπαγεωργίου, η Στέλλα Φιλιππίδου. Ο Θανάσης Δρακόπουλος. Ξεχνάω κάποιον. Ή όπως είπαμε η τραγουδίστριά μας. Και είναι και δύο άντρες που δεν θυμάμαι τα νόματα. Α, ναι, ο Ιωάννης, ο Χαραλάμπους, mm-hmm. και όπως είπα και ο Βαγόρας. Αυτοί οι δύο είναι οι άντρες. Αφαίνεται μικρότερος? Όχι, φαίνεται τόσο, αλλά νομίζω ότι ήταν ηθοποιός που απλά μικρό δείχνε. Όχι, είναι μικρούλης, είναι μικρούλης. Είναι μαθητής μου στο θεατρικό εργαστήρι και τραγουδά υπέροχα, έτσι. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Παρασκευής, θα γράψετε πόθος, το όνομα, το επώνυμο και την πόλη σας και θα το στείλετε στο 1064. Και έχουμε και τηλέφωνο κρατήσεων, το οποίο είναι 70.164. 146. Ελά, λες λάθος τηλέφωνο, το σημαίνει να σκοτωθώ. 146. Καρδιά μου πεθαίνει. Πόθος, όνομα, επώνυμο και την πόλη σας στο 1064 για να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις, καθώς και 70.146 για να κάνετε κρατήσεις για τις λίγες παραστάσεις που έχουν απομείνει για το Λεωφορείο Πόθος. Οπότε προλάβετε. Οι δραστηριότητες σου δεν σταματούν στο Λεωφορείο Πόθος. Mm. Το θέατρο Λέξης έχει και θεατρικό εργαστήρι και έχει και παιδική σκηνή. Ναι. Οι τελευταίες μας παραστάσεις του Peter Pan στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών είναι οι δύο, αυτή η Κυριακή και η επόμενη.
Έτσι σπεύσατε όσα παιδάκια δεν το έχουν δει, γιατί είναι μια πραγματικά πολύ μαγική παράσταση. Μαγική, με πάρα πολύ χορό, τραγούδι, είναι musical. Είναι υπερθέαμα έμαθα. Είναι υπερθέαμα. Πετούν τα μωρά. Πετούν, χορεύουν, έχουν, ναι. Είναι με μια εξαιρετική μουσική του Μιχάλη του Ρούσου. Λοιπόν, είναι οι δύο τελευταίες Κυριακές, η ώρα 11 το πρωί. Και μετά ο Peter Pan πετάει για Λεμεσό. Mm-hmm. Μετά την πολύ πολύ εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση που δώσαμε στο Rialto, που ήταν sold out και οι δύο παραστάσεις. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία για Rialto, αλλά θα πάμε στον Άγιο Αθανάσιο. Mm-hmm. 27 και 28 του τώρα του Φεβράρι, που είναι Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο Κυριακή. Mm-hmm. Για πάλι δύο παραστάσεις. Άρα τα λεμεσανούθια να σπεύσουν. Σπεύσατε. Έχουν ακόμα μία ευκαιρία. Ναι. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, όταν θα έρθει ο κόσμος, μπορεί μετά στα καμαρίνια να βγάλουν μια φώτα ή μια selfie. Μαζί μου. Μαζί με το σενέ, μαζί με εσένα. Βεβαίως. Μα πάντα γίνεται αυτό. Με πολύ χαρά το κάνουμε. Ναι, είναι κάτι ακόμα το οποίο μου κάνει εντύπωση όταν ήρθα στην Κύπρο μετά από την. Μετά από τόσα χρόνια παραμονή στην Ελλάδα. Ότι όταν τελειώνει η παράσταση, πήγαινα στο καμαρίνι και περίμενα ότι να έρθει ο κόσμος να μας συγχαρεί. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Ναι. Και ενερκούνταν. Εντάξει, έρχονται. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Όταν είχα... Νομίζω ντρέπονται. Ναι, όταν το είχα συζητήσει. Ότι δεν θα ναι, είμαστε... μου είπαν, μα μήπως ναι, είναι δεχτική. Σωστό, μήπως δεν πρέπει. Και είπαμε τους ότι εμείς ζούμε. Χαιρόμαστε να είναι για το feedback του κόσμου. Για τούτη την ανταπόκριση που έχετε. Ναι. Πραγματικά τούτο που είναι να νιώσουμε ότι α, άρεσε η παράσταση, ο κόσμος μας αγαπά, μας το δείχνει. Οπότε με να τρέψετε. Δεν έχω κάτι κομπράμα να πάτε στα καμαρίνια. Μα είπαμε μου το και τούτο, με έχω κάτι κομπράμα να πάμε στα καμαρίνια. Είπαμε μου το. Σου σου είπε και για όνομα του Θεού, γιατί να έχω κάτι να πάει κάποιο στα καμαρίνια. Είναι μεγάλη μας χαρά να έρχονται στο καμαρίνι. Χριστίνα, είσαι που τε. Να τολμήσω να το πω από τι λίγε γυναίκε ηθοποιού στην Κύπρο που είσαι εξίσου καλή, εξαιρετική στην κωμωδία και στο δραματικό θέατρο, όπως και εξίσου καλή στην τηλεόραση και στο θέατρο. Ευχαριστώ, Χριστό. Ναι, το λέω εγώ. Εν το λέω εγώ, νομίζω πως το έχεις αποδείξει έχει τόσα χρόνια. Εσύ τι προτιμάς να κάνεις? Ερώτηση που είμαι σίγουρος πως θα έχω κάνει 3.000 φορές. Ναι, κοίταξε, εγώ γουστάρω πάρα πολλά την κωμωδία, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Περνώ υπέροχα, ειδικά στην τηλεόραση που τα τελευταία χρόνια κλαίω, μόνο κλαίω. Κουράστηκα. Επιθύμησα να κάνω μια κωμωδία. Ναι, μέχρι που νοσταλγώ την Αστάζια, για να καταλάβεις. Υπάρχει πιθανότητα? Όχι, τέτοια πιθανότητα όχι, αλλά πραγματικά. Κάτι τέτοιο θα ήθελα να ξανακάνω. Είχες δηλώσει σε μία παλαιότερη σου συνέντευξη ότι θα έκανες τηλεόραση όταν θα ξανά έκανε σειρά ο Τσάκας. Ναι, αλλά τώρα σε απολαμβάνουμε στα δίδυμα φεγγάρια. Ας όψε τη μαύρη πτώση, αγάπη. Διότι με το θέατρο, όπως πολύ καλά ξέρετε εσείς εκ των έσω, δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά. Και όταν έχεις 4 κοπελούθια που περιμένουν να φάν, να πληρώσεις σχολεία και ιδιαίτερα. Μα εγώ νομίζω ότι οι ηθοποιοί είναι όλοι πλούσιοι. Πολύ, έτσι νομίζει ο κόσμος. Ωραία, πάμε να πιούμε ένα σάρκ. Να ανέβουμε, άσπρο πάτο. All you need is love. Τα λουλούδια μαραίνουν, οι σοκολάτες παχαίνουν. Γι' αυτό δώρο από τη Σκάνδια για πάντα. Σκάνδια Valentine Specials. Για εκείνη, σίδερο μαλλιών, μπελίσιμα Rich and Curl για τέλειες μπούκλες και κυματιστά μαλλιά 74,90. Για εκείνον, ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips, στεγνού και υγρού ξυρίσματος με τρεις κεφαλές, 89 ευρώ. Για το παιδί, παιδικό τάμπλετ τρεβή, 69 ευρώ. Για μένα. Τηλεόραση τρεβή, 40 ιτζών, μόνο 299 ευρώ. All you need is love. Και για δώρα, all you need is Κάρτια. Σχέση που ηλεκτρίζει. Εδώ είμαστε στον Σφαίρα 96.8 και 104, παρέα με τον Χρήστο Γρηγοριάδη, την Ελένη Σιδερά και σήμερα και την Χριστίνα Παυλίδου, ladies and gentlemen. Έτσι. Χριστίνα μου, παίζεται και αυτή η παράσταση θα ταξιδέψει σε άλλες πόλεις? Και το λεωφορείο Πόθος, ναι, μετά που τελειώνουμε στη Λευκωσία. Είπαμε είναι μέχρι τις 28 του Φεβράρι στη Λευκωσία, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα πάμε 9 Μαρτίου στη Λεμεσό. Στο Ριάλτο. Με στα καρναβαλιά. Λίγο καρναβάλια, αλλά εύχομαι οι Λεμεσανοί μας να. Επειδή είναι η μοναδική ευκαιρία που θα έχουν. Μπορούν να ντυθούν εποχής και να έρθουν. Σάββατο Κυριακό. Είναι Τετάρτη. Α, εντάξει.
Εντάξει, νομίζω ότι μπορούν ένα βράδυ να μην ντυθούν. Ναι. Γιατί να με ντυθούν. Αν έρθουν ντυμένοι καρνάβαλοι, να έχετε παράπονο. Όχι. Φανταστικέ να βλέπει το λεωφορείο ο πόθο να λουθεί του κλαμάτου, τη συγκίνηση έτσι, και δίπλα σου να έχει χελονιτζάκι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι χελονιτζάκι, μπορεί να εντυμένει Νέα Ορλεάνη του 1900. Πότε είναι. Αντιθούν εποχή γίνεται. Είναι εποχή, είναι 1945. Ωραία. Πολλά chic. Ξέρετε πω στην Αγγλία γίνονται τέτοιε παραστάσει όπου πρέπει να ντυθεί. Ανάλογα. Ναι. Που ήταν να πάω, μια φίλη μου ήταν να πάμε σε ένα πάρτι όπου έπρεπε να ντυθούμε εκείνη την περίοδο του 40, όπου θα πιέναμε σε έναν χώρο που βομβαρδίζεται το 45 και πρέπει να ντυθούμε όπως ήμασταν τότε. Έπαιζε live μουσική του τότε και σε κάποια φάση όπως ήταν η μουσική. Ξεκίνησε παράσταση. Ακούγανε σιρήνες. Σταματούσε η μουσική, έγινε το ένα δρόμενο τζαμέ και ύστερα ξανά πάλι. Okay. Ναι, νομίζω να γίνεται το πράγμα στην Κύπρο με το 74, να μην είναι πολλά χρόνια πίσω. Να είχαμε αρέσει. Είναι πολλά νωρίς ακόμα, ενώ θα περάσουμε πολλά καλά. Όχι, σίγουρα όχι. Όχι, ναι. Χριστίνα μου, θέλω να μου πεις το πιο αστείο πράγμα που σου συνέβηκε πάνω στη σκηνή, γιατί όσοι συνάδελφοι δουλεύσα μαζί σου έχουν να πούν τα καλύτερα, αλλά λέω μου, γελούμε πολλά. Γελούμε πολλά. Εντάξει, τώρα στο λεωφορείο ο πόθος μπορώ να γελάσω. Όχι, φαντάζομαι πως όχι. Να φύγει η συγκέντρωση μου ούτε δευτερόλεπτο, γιατί είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ρόλος. Γιατί η παρέα παιδιά ήταν μια και μια. Ήταν η Έλενα Ευσταθίου, η Ζωή Κυπριανού, η Σοφία η Καλή, η Κίνθια η Παυλίδου και εγώ. Συν. Ναι, το συν. Και ήταν η αλήθεια. Ο Μαρίνος Χατζη Βασιλείου και ο Μαρίνος ο Κόνσολος. Μιλώ σου. Ήταν σπάνιες οι φορές που δεν γελάσαμε. Η μια φορά που θυμούμε, η Κίνθια είχε μια έξοδο έτσι ηρωική που λέει «Σίλιους κάνονες κάμνο, εγώ έτσι πράγμα δεν κάμνο», για το ότι ήταν να τα είχα να... Σίλιους τι? Κάνονες. Γιατί λαλούν της... Τι είναι κάνονες? Ήταν... Κάνονας που σου βάζει ο ιερέας. Ο πάτερ, ο ιερέας, άμα κάνεις αμαρτία. Ο κάνονας. Αμετάνιες. Κάνονας. Κάνονας. Σαν τιμωρία... Να με Τετάρτη και Παρασκευή να με φάει κρέα. Α, οκ. Ξέρω εγώ να πει. Α, ναι, έτσι που λέγεται. Ναι, κάνοντα. Η πρώτη φορά που σου δύο συμβουλή πάνω σε θρησκευτικά θέματα. Δεν ξέρω. Παναγία μου. Εσύ. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Έτσι σου βάλα κάντα φορά. Πρέπει να μου βάλα. Καιρό σου. Λοιπόν, τσεφ έφευκε από τη σκηνή. Έτσι με ήχον την πόρτα. Μπαμ, ακούει το ξαφνικά φεύγει και θεία από τη σκηνή. Ακούμε τον μπαμ και ακούμε. Απαναίμω, εμείς στην τεμεταξύ συνεχίζαμε να παίζουμε. Απαναίμω, λέω, χτύπησε η αρφή μου, έχαμε, εμόφυρτη και κλαίει. Τέλος πάντων, είπα πάσα τα λόγια να τελειώσει η σκηνή. Φτιάχνουμε μου τη σκηνή και θεωρούμε την παιδιά χαμέ, τουμπωμένη, φυρμένη στο γέλιο. Γιατί όμως. Γιατί. Διότι ο Μαρίνος ο Κόσολος και ο Μαρίνος ο Χατζη Βασιλείου είχα βάλει τα κουστούμια από την Άρα Μάρα Κουκουνάρα και έφυγαν νανάκια. Και περιμέναν την μόξη μου τη σκηνή, τη μένει νανάκια. Με κάνει μεγάλες κεφαλές και κάνει μητσά από ούτια. Που γίνει την ημέρα να ξεκίνησε το σημείο και μετά το καφριλίκι να ντύνεται κάθε φορά ένα άλλο πράγμα ή να γδύνεται και άλλο πράγμα, να γδύνεται, νεράιδες, γοργόνες, κόκκινο σκουφίτσα, λύκος και κάνουμε μας διάφορα δρόμενα. Έπρεπε να κάνετε και ένα backstage. Έπρεπε. Εν τω μεταξύ, ξέρετε πόσο χρόνο θα σπαταλούσαν σκεφτόμενοι τι θα σας κάνουμε? Ναι, φαντάσου, φαντάσου. Είχα και προεργασία. Μιλούμε για πατάτες. Για πατάτες. Και έρχονται εδώ μηνύματα. Ναι. Θέλουν τα μυστικά της ομορφιάς σου, Χριστίνα Παυλίδου. Δεν τα ομορφιά, εντάξει, μεγαλώσαμε. Δεν σας φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε πριν, αγαπητή Ελένη, είναι ότι προσπαθώ τουλάχιστον να διατηρούμε σε μια φόρμα. Μετά από 4 εγκυμοσύνες και στα 46 μου, πρέπει να... διατηρούμε. Μα λαλείς το έτσι ανοιχτά. Άνοιξε το, εσχυρέν το, δηλαδή έπαθα εγώ σοκ. Παναγία μου. Έπαθα το. Δεν έχω πρόβλημα. Είχαμε ερώτηση πόσο χρόνο είσαι. 46. Έκλεισα την ερώτηση. Γεννάρι, 9 του Γενάρη. Πες και μπράβο να χειροκροτήσουμε. Ευχαριστώ. Άχισε γενέθλια πρόσφατα. Ναι.
Ναι. Παναγία μου, είπε το, άνοιξε το στόμα. Μα δεν είναι έτσι κάτι που κρύφκω, παιδιά. Έτσι θα ήταν αστείο. Όχι, απλά σοκ. Σοκ γιατί τόσο αριθμό μαζί με σένα δεν έχει καμία σχέση. Ναι, α. Ευχαριστώ. Είδε εν καλά. Να λαλώ την ηλικία μου, και να λαλούμε. Δεν τη φαίνεται παρά να χώνω, και να λαλούμε. Μάνα μου. Μάνα μου, ναι. Είμαι 28 τα τελευταία 15 χρόνια. Τι γελία που είναι. Που λες γυμνάζομαι, Ελένη μου. Τούτο νομίζω. Είναι ένα από τα μυστικά στο να διατηρούμε τουλάχιστον σε μια φόρμα. Και κάνω και ομοιοπαθητική. Κάνω ομοιοπαθητική. Υγιεινή διατροφή όσο μπορώ. Μεν νομίζω δεν κάνω και εγώ τις γουρουνιές μου. Μα μπορείς να με κάνει. Μπορείς. Μπορείς να με φάεις κάτι από ζορπά, από τον χορηγό μα. Όχι, τρώω από τον ζορπά. Έτσι βρες τόπο να αγωνίσεις. Αλλά εντάξει, προσπαθώ. Ναι. Δεν περιποιούμε το πρόσωπο μου ιδιαίτερα. Ξενυχτώ, βάφω το. Ξενυχτάζω, σήμερα ξύπνησε 7:20 και είπε μας αρκίζα πολλά να ξυπνήσω. Δηλαδή, αγάπη, είναι ξέμιση που χτυπά το ξυπνητήρα, απλώ δεν το άκουσε κανένα. Αν έχει παράσταση, α πούμε, που τελειώνει η ώρα 12, πάλι να ξυπνήσει. Γιατί έχει να σα. Τι είναι τζι μου πριν τη σκιό ποτέ, γιατί μετά την παράσταση που είδε, θέλω 3 ώρες να είσαι. Μάνα. Τι μου με 2, άντε με την υπερβάλλω, 1,5 με 6,5. Και τούτες είναι οι ώρες του ύπνου. Και μετά είναι και κάτι άλλο. Αν ξεκλέψω κανέναν τέταρτο, πα σε κανέναν καναπέ. Μα μου τέταρτο. Πάρε το κουρί σου. Ναι, αφού κάνω 12 ώρα γυρίσματα. Να πάτε να απολαύσετε αυτή τη μητέρα, αυτό το θαύμα τη φύση, αυτή την ηθοποιό που μόλι μα αποκάλυψε την ηλικία τη. Γιατί δεν την ενδιαφέρει, γιατί είναι μια θεότητα, γιατί είναι μια κουκλάρα. Στο λεωφορείο Νοπόθο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Στο 70.146. Στο 70.146. Η κράτησή σα. Η παράσταση είναι στο Δημοτικό Θέατρο Λατσών. Και ποιε ώρε είναι η παράσταση, 8 η ώρα. Την Παρασκευή και το Σάββατο 8 και την Κυριακή η ώρα 6. Α, 8 και 6. Α, σπάσετε λίγο το 8.30-6.30. Ναι, γιατί επειδή είναι λίγο μεγαλούτσικη η παράσταση. Που δεν τη φέρεται καθόλου και δεν το καταλαβαίνει, γιατί φεύγει σε μια ανάσα. Εγώ θυμώνω με τούτο. Δεν κουράζει. Ναι. Δηλαδή, περνάει, λέμε, από ό,τι δεν καταλαβαίνει. Σχετική η διάρκεια μια παράσταση. Γιατί μπορεί να είναι 1,5 ώρα και να σε κάνει. Κουρέλι. Και μπορεί να 2,5 ώρα και να δει πότε πέρασε η ώρα. Χρήστο, είχα σου πει τι έπαθα. Είπαμε το στον αέρα που έκατσα να δω την παράσταση με τα δύο κυρίες δίπλα μου. Ναι. Α, είπαμε το. Νομίζω είπες μου το ότι το είπες στον αέρα. Ένα θυμούμε το είπα στον αέρα. Τις κυρίες με τη φράντζα. Το υποθαυμάζαν και λαλούσαν. Πριν ξεκινήσει η παράσταση, γίνονται παραστάσεις στην Κύπρο. Α, Ναία μου, σιγά, μη σου κανένα μπορεί να κάνει τα σκηνικά τη Σμύρνη μου, αγαπημένη. Και μου ήρθαμε δαμέ. Εντάξει, σιγά να μένουν όπως στην Ελλάδα. Και μετά πέφτουν τα φώτα. Μπαίνει ο φωτισμός της παράστασης, φωτίζει το σκηνικό που πίσω, γιατί πρέπει να το δείτε για να το πιστέψετε το πράγμα. Και στείλω μαθιά σας. Και καμνούν. Να μας φύγει. Γιατί ρωτάτε, λέτε εδώ πέρα, θέλω να ρωτήσω πώς τα βγάζει πέρα με 4 κοπελούθια σε τόσες υποχρεώσεις. Και όμως τα βγάζει. Δεν τα βγάζω. Τι δεν τα βγάζω. Με θωρείς. Όχι, θα δώσει μια χαρά. Εννοώ ότι βουρώ σαν την Πελίν κάποια πράγματα αναγκαστικά. Απέχω από κάποια πράγματα που θα ήθελα να είμαι παρούσα. Αλλά εντάξει, προσπαθώ. Νομίζω πως κάνεις πάρα πολλά καλή διαχείριση του χρόνου σου. Αναγκάστηκα. Ναι. Δεν είμαι τόσο καλή στην οργάνωση, αλλά αναγκάστηκα. Ναι. Τι ζώδιο είσαι, Είμαι εγώ καιρό. Υποτίθεται εγώ καιρή, είμαι πολλά οργανωμένα. Ναι, άτομα, αλλά εγώ είμαι. Ναι, όν είμαι. Ο Τσάκα τη ζωή είναι. Εκεί να δει, συνδυασμό που σκοτώνει. Είναι δίδυμο. Αμά! Μια τρέλα. Πραγματικά. Αλλά πραγματικά είμαστε τόσο αντίθετοι, αλλά συμπληρώνει ένα τον άλλο. Τα αντίθετα έλκονται, δεν λένε. Εύαρκεστε ένα τον άλλο, σίγουρα. Όχι, σίγουρα του τον δεν βαρκούμαστε. Δηλαδή, να σα πει, Χριστίνα, τι διακοπέ τη που κάνουμε το Τσάκα στο εξωτερικό και τα πράγματα που κάμναν ενώ. Πέφτει χαμέ. Πέφτει όμω. Δηλαδή, πρέπει να φέρουμε μια εκπομπή και να μα λέει. Και για τούτα πράγματα. Λαλού μου, και όνει το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου. Εντάξει, δουλεύεις πάνω στη σχέση. Εννοεί. Έτσι δεν το αφήνει, φροντίζει τη. Αλλά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν μπω γελώ. Τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γελάς. Δηλαδή, όσον και κουρασμένη, και να με νευριάσει, και να θέλω να το δέρω. Το ήδη το επόμενο λεπτό φύρνω. Είδε, θέλει και τούτη να το δέρει. Γιατί έχει γυναίκα που θέλει να δει ο άντρα τη. Νομίζω. Όχι, κύριε Λέισον. Όχι, αγάπη, γίνεται. Το θέμα είναι να μην το δέρει. Δεν το δέρνω, γιατί κάνω με αν φτάσει να το δέρει, μετά είναι πρόβλημα. Θεωρία μόνο. Η πράξη να την αποφεύγουμε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, εμεί θέλει να μα αποχαιρετήσει. Εσύ μα αποχαιρετά, γιατί εμεί θα θέλαμε να σε κρατήσουμε εδώ πέρα.
Σας αποχαιρετώ γιατί έχω μια υποχρέωση για όλη την εκπομπή. Θα πάει στην υποχρέωσή της και εσείς μπορείτε να τη συναντήσετε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Στο... Παρασκευή, Σάββατο στις 8. Στις 8 και Κυριακή στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Λατσόρ, στην παράσταση Λεωφορείο Πόθος, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. 70.146 για κρατήσεις και θα σας περιμένει ένταξε μαστό στο καμαρίνι για να φωτογραφηθείτε, για να μιλήσετε, με μεγάλη μου χαρά, για να ασπαστείτε. Και η Λεμεσανή μου 9 του μήνα. 9 του Μάρτη, Τετάρτη στο Ριάλτο. Αυτό θα το υπενθυμίσουμε κιόλας όταν έρθει ο καιρός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε πάρα πολύ. Όποτε θέλει, είναι ανοιχτέ οι πόρτε του σταθμού μα. Άρεσε μου, να έρχομαι. Να κοπιάζει όποτε θέλει. Να κάνουμε τρίωρο. Ξέρει ότι αρέσει και να φέρει και ο τσάκα. Να κάνω ραδιόφωνο, δεν μου δόθηκε μια ευκαιρία. Άντε. Να έρχομαι, οπότε δεν έχω κάτι άλλο να κάνω που δεν υπάρχει. Μπορεί να φέρει τα μέτια την. Να φέρουμε μια instructor, να κάνουμε πιλάτε, να κάνουμε διαδρόμου. Τώρα που είναι να σάσει το ριπόξο, να φέρνει και το φασολάκι να το καθαρίζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Σα ευχαριστώ. Εμεί.